Βρισκόμαστε σήμερα εδώ εκλεγμένοι συνδικαλιστές από σωματεία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι απαράδεκτο το 2022 στην καρδιά της πόλης, ανάμεσα σε πεντάστερα ξενοδοχεία και λίγα χιλιόμετρα μακριά από το τεχνολογικό πάρκο Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του από το κρύο μέσα στην καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ελλάδα. Απαιτούμε εδώ και τώρα από όλους τους αρμόδιους φορείς να πάρουν τα μέτρα τους, να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, να ανοίξουν όσο δυνατόν περισσότερες θερμαινόμενες αίθουσες, να εξασφαλιστεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η διατροφή αυτών των ανθρώπων. Είναι απαράδεκτο, ενώ παίζουν εκατομμύρια και επενδυτικά έργα για τα αφεντικά, να μην υπάρχει έστω και ένα ευρώ για αυτούς τους ανθρώπους και να χάνονται στον δρόμο μέσα στο κρύο. Συναντήσαμε τον κύριο Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Του θέσαμε το ζήτημα ότι της προστασίας των ευάλωτων ομάδων της πόλης μας με αφορμή το τραγικό περιστατικό του θανάτου του άστεγου στην Αριστοτέλους. Ο κύριος Φωτόπουλος μας είπε, μας ενημέρωσε ότι ο Δήμος έχει λάβει τα μέτρα τα απαραίτητα ώστε να φιλοξενούνται το βράδυ ή τέλος πάντων και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη σύντησή τους και με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη και με την καθαριότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς ως εργατικά σωματεία, αυτό που επισημάναμε είναι ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της πόλης ακουμπάει στην ενεργειακή φτώχεια, γίνεται όλο και πιο ευάλωτο. Και επειδή ακριβώς ο Δήμος, ως κομμάτι της τοπικής διοίκησης που παίρνει αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση, έχει και τις δυνατότητες αλλά έχει και την υποχρέωση να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Άρα, λοιπόν, να εντείνει την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε κάθε συμπολίτης μας ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα, ειδικά σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες με το ψύχος, να μπορεί να βρει τη συνδρομή που χρειάζεται και από τις τοπικές αρχές.